Γεια σας και πάλι από το Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν βίντεο θα εξετάσουμε μία άσκηση λήψης και μετατροπής κατά κάποιο τρόπο δεδομένων ή υπολογισμών πάνω, αν θέλετε, σε δεδομένα τα οποία έχουν ληφθεί όχι τώρα πια με μία απλή αντιγραφή επικόλυση όπως έχουμε δει σε άλλα παραδείγματα ή με την απευθείας εισαγωγή, αλλά με την εισαγωγή τους χρησιμοποιώντας εξ αρχής ηλεκτρονικό τρόπο, κατά κάποιο ηλεκτρονικό τρόπο από κάποια άλλη ηλεκτρονική πηγή. Το παράδειγμα που θα εξετάσουμε αναφέρεται στην συναλλαγματική ισοτιμία ανάμεσα σε δύο νομίσματα, το ευρώ και το αμερικάνικο δολάριο. Η πηγή δεδομένων μας είναι η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ή μάλλον αν θέλετε καλύτερα η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Μπορείτε όμως να πάρετε τέτοια δεδομένα από πάμπολες άλλες πηγές, καλή ώρα όπως είναι για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή διάφορες άλλες πηγές. Τα δεδομένα είναι εδώ, όπως βλέπετε. Σας δίνονται απευθείας τόσο με γραφικό τρόπο όσο αν θέλετε μπορείτε να τα δείτε και από εδώ με σειρά δεδομένα, με μια απλή σειρά δεδομένων. Προσέξτε λίγο την προέκταση αυτή, το TXT είναι ένα απλό αρχείο κειμένου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πάμπολους τρόπους σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Από εκεί και μετά υπάρχουν βέβαια διάφορα εργαλεία εξαγωγής αυτών των δεδομένων σχετικά απλά μέσα σε ένα λογιστικό φύλλο ή σε οποιαδήποτε άλλη έτσι, εφαρμογή. Μέσα από το site της Ομοσπονδιακής Τράπεζας μπορείτε επίσης να δείτε και το γράφημα. Ένα τμήμα αυτού του γραφήματος που αφορά το έτος 2003 έχω κατασκευάσει και σας δίνω εδώ σε αυτήν την ιστοσελίδα του μαθήματος. Στο 2013 κυρίες και κύριοι θα συγκεντρωθούμε κυρίως και θα κάνουμε τα εξής. Αφού λάβουμε τα δεδομένα θα υπολογίσουμε την ποσοστιαία μεταβολή της ισοτιμίας. Πόσο της 100 δηλαδή ανέβηκε ή κατέβηκε αν θέλετε ή έπεσε ή πείτε το πως θέλετε, μεταβλήθηκε τέλος πάντων αυτή η συναλλαγματική ισοτιμία. Στη συνέχεια θέλουμε να κάνουμε το γράφημα αυτής της μεταβολής με παρόμοιο τρόπο όπως το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις στο μάθημα. Και ένα άλλο καινούργιο που θα δούμε στο τέλος αυτού του βίντεο είναι κυρίες και κύριοι η χρήση της συνάρτησης COUNTIF όπως τη γράφουμε εδώ, η οποία σε ένα λογιστικό φύλλο λειτουργεί ως απαριθμητής υποσυνθήκη, με λίγα λόγια. Θα δώσουμε μια περιοχή δεδομένων και δεν θέλουμε να βρούμε το πλήθος των κελιών αυτής της περιοχής απλά, αλλά το πλήθος των κελιών που υπακούν σε κάποια συνθήκη, που κάποια συνθήκη με λίγα λόγια έχει τιμή, λογική τιμή true ή αληθές αν θέλετε. Προσέξτε επίσης ότι εδώ, για τα δεδομένα που συζητάμε, μπορούμε να προσαρμόσουμε το εύρος της ημερομηνίας των δεδομένων χρησιμοποιώντας εδώ την επιλογή να δώσουμε το έτος όπου το γράφουμε με 4 ψηφία 2013, μετά δίνουμε μία παύλα τον μήνα όπως για παράδειγμα το 01 που είναι ο Ιανουάριος και την πρωτοχρονιά του, την πρώτη ημέρα του μήνα δηλαδή για να ορίσουμε σαν σημείο έναρξης του γραφήματος και των δεδομένων την πρωτοχρονιά του 2013. Εκείνη την ημέρα δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα, δεν έγινε κάποια συναλλαγή γύρω από το ευρώ και το δολάριο, οπότε το λογισμικό εδώ θα μας δώσει την αμέσως προηγούμενη τιμή. Επίσης μπορούμε να προσαρμόσουμε εδώ και την ημερομηνία λήξης των δεδομένων, για παράδειγμα να είναι ο 12ος μήνας πάλι του 2013 και η 31η του μήνα και εδώ όπως βλέπετε δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα οπότε παίρνουμε την αμέσως προηγούμενη τιμή. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι ο τρόπος με τον οποίο ορίζουμε τις ημερομηνίες. Σας το ξαναλέω, έχετε υπόψη σας κυρίες και κύριοι ότι γενικά ο διεθνής στάνταρ τρόπος να ορίζουμε τις ημερομηνίες είναι αυτός και όχι ο τοπικός που έχουμε σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε καθέτος για να ξεχωρίζουμε την ημέρα από τον μήνα. Γράφουμε για παράδειγμα 15 κάθετος 9 για να δηλώσουμε την 15η Σεπτεμβρίου. Αυτός όμως ο τρόπος είναι παντελώς άκυρος σε μια χώρα όπως για παράδειγμα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία, όπου πρώτα βάζουμε τον μήνα και μετά βάζουμε την ημέρα, δεν υπάρχει 15ος μήνας. Σε άλλες χώρες μπορεί να δείτε και σε άλλους τρόπους γραφής μπορεί να χρησιμοποιούμε την τελεία αντί για την κάθετο ή την παύλα και διάφορα άλλα πράγματα. Επειδή υπάρχει ένα χάος αν το θέλετε στους τρόπους με τους οποίους διάφορες χώρες και διάφοροι τρόποι αναπαριστούν την ίδια ημερομηνία, έχει οριστεί από ένα διεθνές Ινστιτούτο πρότυπων όρων ο τρόπος ότι για να δηλώσουμε μια ημερομηνία γράφουμε 4 ψηφία για το έτος, παύλα,
δύο ψηφία για το, για το μήνα, παύλα δύο ψηφία για την ημέρα. Αυτά τα δεδομένα τώρα που έχουν αναπαρασταθεί εδώ γραφικά, μπορούμε πολύ εύκολα, κυρίες και κύριοι, να τα πάρουμε απευθείας σε ένα λογιστικό φύλλο. Αν από εδώ διαλέξουμε την καρτέλα export και κατεβάσουμε εδώ που λέει download as XLS, σαν αρχείο δηλαδή του, του Excel. Σας ξεγελάει ο τύπος, βασικά δεν πρόκειται για αρχεία του Excel, πρόκειται για αρχεία CSV, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε αργότερα. Προς το παρόν μείνετε σε αυτό εδώ, πιστέψτε ότι τα δεδομένα που θα πάρετε είναι σε μορφή Excel. Ανοίξτε εδώ το γράφι μας, το, την καρτέλα που θα σας εμφανιστεί στην οθόνη, και τα δεδομένα θα περαστούν αυτόματα στο λογιστικό φύλλο που χρησιμοποιείτε, είτε το Calc που χρησιμοποιώ εγώ εδώ μπροστά σας, είτε το Microsoft Excel ή το οποιοδήποτε άλλο. Όπως θυμάστε, εδώ στην κορυφή αυτή εδώ του αρχείου υπάρχουν κάποιες πληροφορίες γύρω από το τι είναι αυτά τα δεδομένα, τα λεγόμενα μεταδεδομένα, γύρω από το σύνολο τιμών που θα λάβετε. Δεν χρειαζόμαστε αυτές εδώ τις παρατηρήσεις προς το παρόν. Αυτά εδώ για παράδειγμα τις 10 πρώτες γραμμές μπορούμε να, με ευκολία να τις διαγράψουμε. Αν θέλετε μπορούμε επίσης να μεγαλώσουμε κατά κάτι την εμφάνιση των κελιών για να έχουμε έτσι λίγο πιο καθαρή οθόνη. Εδώ θα αλλάξω τον τίτλο αυτής της σειράς σε date, σε ημερομηνία δηλαδή. Και εδώ να σας θυμίσω ότι αυτός εδώ ο τίτλος, όταν παίρνετε δεδομένα από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία παρεπιπτόντως να έχετε υπόψη σας ότι δεν μας δίνει μόνο συναλλαγματικές ισοτιμίες αλλά χιλιάδες άλλες σειρές οικονομικού χαρακτήρα, το DX εδώ που είναι στην αρχή σημαίνει Daily Exchange Rates, δηλαδή ημερήσια στοιχεία συναλλαγματικών ισοτιμιών, και US είναι το νόμισμά τους, το δολάριο, EU είναι το δικό μας το ευρώ, προς το παρόν τουλάχιστον το ευρώ. Κανείς δεν ξέρει. Πλάκα κάνω, μην χωρίσετε, ούτε εγώ ξέρω κάτι. Λοιπόν, ισοτιμία λοιπόν ανάμεσα στο ευρώ και στο USD, ας αλλάξουμε τον τίτλο. Όπως σας είχα πει, δεν χρειαζόμαστε εδώ καθόλου τις ημερομηνίες γύρω από το 2012, όχι ότι είναι κακό να τις έχουμε, αλλά για τους σκοπούς της άσκησης δεν το χρειαζόμαστε. Επομένως θα διαγράψουμε και αυτές τις γραμμές. Και προσέξτε ότι ξεκινάνε εδώ τα δεδομένα μας με τη συνάρτηση NA, με τον τύπο NA. Δεν είναι τίποτα άλλο, κυρίες και κύριοι, παρά ένας τρόπος να ορίσουμε ότι κάτι δεν είναι διαθέσιμο. Αυτή η τιμή, με λίγα λόγια, δεν είναι γνωστή. Την πρώτη χρονιά, την πρώτη του μηνός του 2013, καμία τράπεζα στις ΗΠΑ δεν είχε τιμή για αυτή την συναλλαγματική ισοτιμία. Μέσα στα δεδομένα, όπως βλέπετε, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και άλλες ημερομηνίες, για παράδειγμα, που αυτές εδώ οι τιμές δεν είναι διαθέσιμες για διάφορους λόγους, και πιο κάτω αν θα πάμε αρκετά θα βρούμε κι άλλες. Έχετε υπόψη σας ότι γενικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί πολύ συχνά, ειδικά σε χρονολογικού τύπου δεδομένα, σε χρονολογικές σειρές, για κάποια χρονική στιγμή αυτή η τιμή να μην είναι διαθέσιμη. Ας βελτιώσουμε λίγο την εμφάνιση εδώ, γιατί θα χρειαστούμε κάποιο έτσι εύρος για τους υπόλοιπους υπολογισμούς μας. Για κοιτάξτε τώρα και κάτι, κυρίες και κύριοι, αυτό που, το οποίο θέλουμε να υπολογίσουμε, είπαμε ότι είναι η επί της 100 σχετική μεταβολή, relative change δηλαδή, κάτι που αργότερα βέβαια στις χρονολογικές σειρές θα το συναντήσετε σαν υπολογισμός αποδόσεων και μπορεί πάρα πολύ καλά να προσεγγιστεί με ένα απλό λογάριθμο ενός κλάσματος. Εδώ όμως θα χρησιμοποιήσουμε ένα τύπο που έχουμε δει και άλλες φορές στο μάθημα, κάτι τέτοιο, είτε με το σύμβολο του επί της 100 όπως έχουμε δει να κάνει το Excel ή το Calc, είτε απευθείας με τον πολλαπλασιασμό με το 100. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι για να υπολογίσουμε τη σχετική μεταβολή μπορούμε εδώ να γράψουμε αυτόν εδώ τον τύπο για παράδειγμα, όπως συγγνώμη λίγο, επί 100, για αυτήν εδώ την τιμή. Αυτή εδώ η τιμή προφανώς θα δώσει το ίδιο αποτέλεσμα με πριν, διότι αν κάποιο κελί ενός τύπου, κάποια αναφορά κελιού είναι μη διαθέσιμη, not available δηλαδή, ακριβώς έτσι θα είναι και το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε αυτό το κελί και σε αυτό εδώ. Από εδώ μπορούμε είτε να σύρουμε προς τα κάτω το αποτέλεσμα όπως καταλαβαίνετε, έτσι ώστε οι αναφορές κελιού να συμπληρωθούν σταδιακά προς τα κάτω. Είναι σχετικές οι αναφορές κελιού, οπότε κάθε φορά που πηγαίνουμε κάτω μία γραμμή αλλάζουν και οι τύποι αντίστοιχα. Είτε απλά με διπλό κλικ εδώ κάτω στο σημείο αυτό εδώ, στο κάτω δεξί μέρος του κελιού δηλαδή, να συμπληρώσετε όλη τη στήλη να σας, και μπορούμε να τη δούμε, θα πάει μέχρι το 260.
Να σας θυμίσω επίσης, κυρίες και κύριοι, ότι στην μετακίνησή μας μέσα σε ένα πλέγμα από τιμών, μέσα σε ένα πίνακα τιμών, μπορούμε να διευκολυνθούμε πάρα πολύ με τη χρήση των πλήκτρων Control ή Shift με το βελάκι που έχει το πληκτρολόγιό μας, το πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Για παράδειγμα, μπορούμε να, όταν είμαστε σε οποιοδήποτε σημείο, να πάμε στην πρώτη γραμμή των δεδομένων πατώντας το πλήκτρο, κρατώντας το πλήκτρο Control πατημένο και πηγαίνοντας πατώντας επίσης το πάνω βελάκι, ή με το κάτω βελάκι να πάμε στο κάτω μέρος, να πάμε στην τελευταία εγγραφή. Αντίστοιχα, με το αριστερό και δεξί βελάκι μπορούμε να πάμε δεξιά ή αριστερά στα άκρα δηλαδή του πίνακα. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε όλη αυτήν εδώ την περιοχή, αντί αν θέλετε με το ποντίκι να κάνουμε αυτή την κίνηση εδώ και να ζαλιζόμαστε μέχρι να βρούμε το τέλος της. Μπορούμε, αν είμαστε στην αρχή, καρτώντας τώρα πια το Control και το Shift πατημένο, με το κάτω βελάκι να επιλέξουμε όλη την περιοχή, και μπορούμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό, να αλλάξουμε λίγο τη μορφοποίηση αυτής της περιοχής με λιγότερα δεκάδικα ψηφία. Για παράδειγμα, με 2 νομίζω ότι είναι υπέρ αρκετά. Πάνω κάτω νομίζω ότι όλοι είμαστε συνηθισμένοι στην καθημερινή μας ζωή να μιλάμε για ποσοστιαίες αλλαγές που έχουν με 1 ή 2 δεκαδικά ψηφία. Σας υπενθυμίζω μονάχα ότι εδώ δεν έχουμε αλλάξει τον αριθμό ο οποίος ήταν αποθηκευμένος εδώ σε αυτό το κελί, έχουμε αλλάξει την εμφάνισή του, μόνο με 2 δεκαδικά ψηφία. Δεν είναι ανάγκη να το κάνετε αυτό εδώ, αλλά αν το χρειάζεστε, νομίζω ότι από εδώ σας το ξαναδείχνω με τη μορφή κελιά, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων με τα οποία εμφανίζονται οι αριθμητικές τιμές, είτε σε ένα κελί είτε σε περισσότερα, μέσα σε ένα λογιστικό φύλλο. Εφόσον τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη διάθεσή μας την σειρά της ποσοστιαίας σχετικής μεταβολής όπως την έχουμε δει, και σας θυμίζω ότι εδώ το πλήν 0,64 σημαίνει ότι η συναλλαγματική ισοτιμία έχει πέσει κατά 64% από την μία μέρα στην άλλη, μπορείτε να ξεκινήσετε τον οδηγό διαγραμμάτων. Να πάμε εδώ στη γραμμή σαν τύπο δεδομένων, να επιλέξουμε εδώ μόνο γραμμές χωρίς τα σημεία. Γενικά, όταν έχουμε ένα τόσο μεγάλο πλήθος χρονολογικών δεδομένων, έχουμε υπόψη ότι κάθε άλλος τύπος δεν μας βολεύει, δηλαδή μάλλον οι γραμμές είναι το πλέον έτσι, κατάλληλο. Ελέγξτε αν εδώ έχετε επιλεγμένη την πρώτη γραμμή ως ετικέτα και την πρώτη στήλη ως ετικέτα για το γράφημα. Στο βήμα 3, κυρίες και κύριοι, που πρέπει να ελέγξουμε τη σειρά δεδομένων που θέλουμε να αναπαρασταθεί στο γράφημα, έχετε υπόψη ότι αυτή εδώ η μπλε σειρά, για παράδειγμα η σειρά η οποία μας απεικονίζει την συναλλαγματική ισοτιμία έτσι όπως την είχαμε δει εδώ, ή αν θέλετε καλύτερα εδώ, δεν είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Εμείς χρειαζόμαστε αυτό που έχουμε υπολογίσει. Θα πρέπει να αφαιρέσουμε με λίγα λόγια αυτή τη σειρά από το γράφημα και να μας μείνει μόνο η επί της 100 μεταβολή, αυτή εδώ η σειρά δηλαδή. Κάτι σαν καρδιογράφημα, κάπως έτσι. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε το υπόμνημα μιας και έχουμε μόνο μία σειρά, και μπορούμε εδώ να συμπληρώσουμε τους τίτλους και στα αγγλικά και στα ελληνικά όπως θέλετε εσείς. Επί της 100 λοιπόν relative change ή returns, όπως θα δούμε, θα δείτε και εσείς αργότερα σε κάποιο αντίστοιχο μάθημα. Κατά βάση έχουμε τελειώσει το γράφημα. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα της μορφοποίησης είναι κάτι που μπορείτε και εσείς να κάνετε μόνοι σας σύμφωνα με αυτά που έχουμε δείξει, πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Δεν θα σταθούμε σε αυτό εδώ. Θα σας το αφήσω, που λέτε, ως άσκηση. Προφανώς κάποια πράγματα θα ήταν έτσι καλό να αλλάξουν λίγο στην εμφάνιση του γραφήματος. Για την ώρα όμως θα βάλουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, αυτό το γράφημα. Όπως βλέπετε, υπάρχουν τιμές οι οποίες είναι πάνω και κάτω από το 0. Κατά κάποιο τρόπο αυτές οι τιμές ταλαντώνονται όσο περνάει ο χρόνος γύρω από το 0. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι η μέση τιμή τους, ο μέσος όρος είναι 0, αλλά συνήθως για μια μεγάλη διάρκεια χρόνου είναι πολύ κοντά στο 0. Και θα συζητήσουμε λίγο αυτή την συνάρτηση count-if, δηλαδή την καταμέτρηση των θετικών και αρνητικών όρων αυτής της σχετικής ποσοστιαίας μεταβολής. Ας βάλουμε λίγο το γράφημα στην άκρη προς το παρόν, και εδώ, κυρίες και κύριοι, ας συγκεντρωθούμε λίγο τώρα στους εξής υπολογισμούς. Ας μικρύνουμε λίγο και εδώ τη στήλη. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εδώ θα μετρήσουμε όλα τα κελιά, θα μετρήσουμε
τις θετικές τιμές, τις αρνητικές, και μιας και το είπαμε, ας μετρήσουμε και τις μηδενικές. Το ζητάει άσκηση, αλλά δεν είναι κακό να το δούμε και αυτό εδώ. Όπως θυμάστε, νομίζω που άλλες περιπτώσεις μας είναι γνωστό, η απλή καταμέτρηση των αριθμητικών τιμών μιας περιοχής κελιών μπορεί να γίνει με τη συνάρτηση count. Τη συνάρτηση count μπορούμε να τη δούμε εδώ. Είναι εδώ και όπως βλέπετε εδώ στο επόμενο, αν δώσουμε λίγο αυτήν την περιοχή κελιών από εδώ με λίγα λόγια μέχρι το 260, αν θυμάστε, ήτανε το τέλος αυτής της περιοχής, θα μας δώσει το 239 σαν αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, αυτό που μας λέει αυτός ο τύπος είναι ότι το αποτέλεσμα αυτού του τύπου, αυτής της συνάρτησης, είναι ότι μέσα στην περιοχή C3 ως C260 υπάρχουν 239 αριθμητικές τιμές. Οι υπόλοιπες, όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση με το 260 που είχαμε μετρήσει προς τα κάτω, είναι μη αριθμητικές τιμές. Τώρα, για να βρούμε όμως τις θετικές από αυτές τις τιμές, δεν μας αρκεί και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλά τη συνάρτηση count, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση count if, η οποία δεν κάνει μια απλή καταμέτρηση, αλλά κάνει καταμέτρηση των όρων που πληρούν κάποια συνθήκη. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εδώ θα πρέπει να βρούμε τη συνάρτηση count if, που είναι εδώ, και στη συνέχεια, προσέξτε λίγο τώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως περιοχή, εννοείται πάλι αυτήν εδώ, ας το πούμε 260 πάλι. Εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, στα κριτήρια θα πρέπει να συμπληρώσουμε μέσα σε εισαγωγικά, για παράδειγμα στην πρώτη περίπτωση το μεγαλύτερο του 0, έτσι ώστε να βρούμε τις τιμές εκείνες, το πλήθος των τιμών εκείνων που έχουν θετική τιμή. Η συνάρτηση είναι αυτή εδώ, όπως τη βλέπετε και πάλι, δηλαδή count if C260 μεγαλύτερο του 0, και το αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε εδώ, συμμικρύνουμε και εδώ λίγο αυτή τη στήλη και ας κάνουμε αυτά εδώ με περισσότερο έτσι έντονο τρόπο να φαίνονται. Αυτό το 130 που βλέπουμε εδώ, με λίγα λόγια, αυτός ο αριθμός μας λέει ότι στην περιοχή της στήλης C που εξετάσαμε, 130 κελιά έχουν θετική τιμή. Η τιμή τους είναι, με λίγα λόγια, θετική. Και πάλι θέλουμε λίγο βελτίωση εδώ. Okay. Νομίζω ότι τώρα είμαστε πολύ καλύτερα για να τα βλέπουμε καλύτερα τα πράγματα. Προσέξτε τώρα κάτι, μπορούμε να τραβήξουμε αυτόν τον τύπο εδώ προς τα κάτω για να διευκολυνθούμε στους υπολογισμούς. Μπορούμε εδώ να καλέσουμε τη συνάρτηση πάλι count if για να κάνουμε τον υπολογισμό από την αρχή με τις αρνητικές τιμές. Αυτό το οποίο όμως θα σας δείξω είναι λίγο διαφορετικό. Θα μετατρέψω αυτόν εδώ τον τύπο σε μεικτό, δηλαδή θα βάλω κάποιες απόλυτες αναφορές κελιού. Προσέξτε τώρα, έχουμε C$3, C$260. Αυτός ο τύπος, αν θα πάει προς τα κάτω εδώ, όπως βλέπετε, θα μείνει ακριβώς ο ίδιος. Δεν αλλάζει δηλαδή αναφορά της περιοχής C3 έως C260. Γιατί αυτό που θέλω δεν είναι να αλλάξουμε την αναφορά, είναι ακριβώς η ίδια η περιοχή. Αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε όμως είναι η συνθήκη. Να την κάνουμε δηλαδή μικρότερο του 0. Και εδώ να κάνουμε ίσο με το 0. Όχι πλην, ίσον. Προφανώς θα μπορούσατε εδώ να καλέσετε απευθείας τη συνάρτηση και να δουλέψετε όπως έχω κάνει εγώ στην αρχή, δηλαδή να τα κάνετε από την αρχή του υπολογισμού μας. Καλό θα είναι όμως σιγά σιγά να μαθαίνουμε λίγο αυτούς τους χειρισμούς με τις απόλυτες και σχετικές αναφορές, έτσι ώστε με μια γρήγορη και απλή τροποποίηση ενός τύπου να μπορέσετε να κάνετε γρήγορα τη δουλειά σας. Αυτός εδώ ο υπολογισμός λοιπόν μας λέει ότι για το έτος 2013, έτσι όπως το έχουμε λάβει τα δεδομένα, υπάρχουν 239 διαθέσιμες τιμές όσον αφορά τη σχετική ποσοστιαία μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 130 φορές αυτή η τιμή είναι θετική, 108 είναι αρνητική και μία φορά είναι 0. Αν θέλετε μπορούμε εδώ να βρούμε και τη μέση τιμή, καλώντας τη συνάρτηση average. Για παράδειγμα είναι από το C2 έως το C260. Αυτή η τιμή, όπως βλέπετε εδώ, είναι μη διαθέσιμη για τη συνάρτηση NA. Θα πρέπει να βρείτε λίγο, κυρίες και κύριοι, τι μπορούμε να κάνουμε για να την υπολογίσουμε.
Σας το ξαναλέω ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτές τα δεδομένα με τα οποία έχουμε υπόψη μας, τέλος πάντων στη διάθεσή μας, μπορεί να είναι ή να μην είναι λειτουργικά. Όπως βλέπετε εδώ η συνάρτηση average δεν θα σας δώσει το σωστό υπολογισμό, θα πρέπει να δουλέψουμε λίγο πάνω σε αυτό. Δεν είναι κάτι όμως που μας αφορά αυτή τη στιγμή, μπορείτε να πολύ απλά να το αφήσετε αυτό για την επόμενη άσκηση την οποία θα δούμε αρκετά έτσι αργότερα. Έχετε υπόψη σας, γενικά σας το ξαναλέω, ότι τα δεδομένα ανάλογα με τις περιπτώσεις που εξετάζουμε μπορεί να είναι ή μπορεί να μην είναι τέλος πάντων συμβατά με τις λειτουργίες των συναρτήσεων. Ένας άλλος τρόπος να εργαστούμε, όπως έχετε δει για παράδειγμα, θα ήταν αν εδώ απαλήφαμε αυτή την περίπτωση του NA και απλά με το delete διαγράφαμε τα δεδομένα, έτσι ώστε να μην είναι καθόλου ορατά στους υπολογισμούς μας. Προσοχή βέβαια, γιατί εδώ καταλήγουμε σε διαφορετικού τύπου προβλήματα. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε διαιρέσει με το 0, εδώ έχουμε πάλι τέτοια προβλήματα και ούτω καθεξής. Για να κλείσω λίγο αυτή τη συζήτηση, αφαιρέστε λίγο από τον προβληματισμό σας εδώ τον υπολογισμό της μέσης τιμής για μη διαθέσιμα δεδομένα και κρατήστε, κυρίες και κύριοι, αυτά εδώ. Τον υπολογισμό δηλαδή της καταμέτρησης είτε όλων των όρων είτε των όρων υποσυνθήκη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να είστε καλά.